κακή μοιάζει να είναι η πρώτη εικόνα από την αποτίμηση της πληρωμής για το 2024 που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7 το βράδυ της Τετάρτης και αφορά στο 70% της βασικής ενίσχυσης οικονομικής στήριξης των αγροτών για το 2024 ή κατά το κοινό λεγόμενο το τσεκ της φετινής χρονιάς. Διενεργήθηκε από χθες το απόγευμα η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης για το 2024, όπως ήταν αναμενόμενο, με τις δεσμεύσεις οι οποίες υπήρχαν πριν να βγει ο Οκτώβριος να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Χθες έγινε στην Τράπεζα Πειραιώς, εντός των επόμενων ημερών θα γίνουν και στις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες είναι οι δευτερεύουσες πάντα. Είναι μια πληρωμή η οποία ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενη, χωρίς προβλήματα που δεν τα περιμέναμε, χωρίς εκπλήξεις δηλαδή, αλλά με κάποια θέματα τα οποία οι παραγωγοί θα το δουν στους λογαριασμούς τους ότι δεν έχουν πληρωθεί επακριβώς. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας και υπεύθυνος ΚΙ Δημήτρης Ντογκούλης, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε όσους φέτος έκαναν μεταβιβάσεις, ενώ προβλήματα υπήρξαν και με το monitoring. Για παράδειγμα, αγροτεμάχια τα οποία λόγω του monitoring βρέθηκαν δεσμευμένα και δεν έγινε η πληρωμή τους σωστά. Μεταβιβάσεις οι οποίες δεν πληρώθηκαν όλες, αλλά κάποιες μόνο μικρές κατηγορίες και κληρονομιές κλπ. Δεν έχουν πληρωθεί. Οι μεταβιβαστές που έκαναν μεταβιβάσεις δεν πληρώθηκαν καθόλου, αυτοί δηλαδή που μεταβίβαζαν δικαιώματα, είτε το σύνολό τους είτε μερικώς. Έχουμε επίσης διαπιστώσει και την ταυτοποίηση του συμψηφισμού του 30% των αχρεωστήτους καταβληθέντων του 22, αυτά τα οποία πριν από ένα μήνα συζητούσαμε, καθώς και των αχρεωστήτους καταβληθέντων όλων των προηγούμενων ετών. Επίσης, φαίνεται ότι ξεκίνησε η τμηματική παρακράτηση των αχρωστήτων καταβληθέντων από το λάθος του Τεχνικού Συμβούλου στις πληρωμές του 2022. Προφανώς, ο ΠΚΠ μέσα στις επόμενες μέρες θα ανοίξει το σύστημα για διορθώσεις, ενστάσεις και διοικητικές πράξεις, τις οποίες και βέβαια θα διενεργούνται παράλληλα και όλοι οι επιτόποι και διοικητικοί έλεγχοι, για να πάμε σε μια πληρωμή εξόφλησης περί τα μέσα με τέλη Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο. Την ίδια ώρα φτάνουν παράπονα παραγωγών στη Θεσσαλία Τηλεόραση και το thessaliatv.gr ότι αρκετοί έμειναν απλήρωτοι ή τα ποσά δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Το φετινό τσεκ σε σχέση με πέρυσι δεν το είδαν μικρότερο η παραγωγή. Ακριβώς αυτό το οποίο ήταν πέρυσι είδαν και φέτος. Παραδόξως δε, γιατί θα έπρεπε να εφαρμόζεται μια σκάλα σύγκλησης, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο έγινε. Πιθανό να γίνει διόρθωση το Δεκέμβριο.